Καλημέρα, σήμερα. Καλημέρα. Είναι ωραία η μέρα σήμερα. Πολύ ωραία. Α, είναι μια χαρά η μέρα σήμερα. Καλημέρα. Και είναι και η τελευταία μέρα που μένει ο Δίας. Που μένει ο Δίας στον υδροχό, γιατί από αύριο. Πού θα πάει αυτό. Πού θα πάει αυτό το αγόρι. Θα πάει στους Ιχθύς. Και θα είναι η πρώτη φορά μετά από 1,5 χρόνο που ο Δίας φεύγει από αυτό το ελεκτικό περιβάλλον, θα έλεγα, και περιοριστικό του χρόνου. Γιατί το 20 ήταν στον εγώ καιρό. Αν δεν το ξέρουμε. Ήταν στο ζώδιο που κυβερνά ο Κρόνος. Άρα τον στρίκ κάπως. Τσιγκουνιά, ξέρεις, έχει έναν περιορισμό. Ό,τι μπορέσαμε κάναμε, ας. Τι να κάνω, ό,τι μπορέσαμε κάναμε, τόσο άλλα καλά κάναμε. Μην το παίρνεις προσωπικά. Δεν ξέρω, αισθάνομαι ότι πρέπει να εκπροσωπώ τον Κρόνο παντού. Όχι. Μετά μπήκε στον υδροχό, το πρώτο πεντάμινο, χοντρικά, που και πάλι ο υδροχός κυβερνούνταν από τον Κρόνο. Κατάλαβες, παραδοσιακά. Άρα τώρα που μπαίνει στους Ιχθύς, που είναι ένα ζώδιο που του πάει περισσότερο, το κυβερνούσε παραδοσιακά, ξεφεύγει από αυτό το πράγμα, έτσι. Λοιπόν. Ο Δίας, όποιο ζώδιο και αν μπει, αυτό που κάνει τι είναι να μεγεθύνει ουσιαστικά τα χαρακτηριστικά αυτού του ζωδίου. Επειδή θέλω να σας μιλήσω έτσι για τον καθένα ξεχωριστά σήμερα και θα έχουμε ευκαιρία να τα πούμε και πιο αναλυτικά, σας παραπέμπω αν θέλετε να διαβάσετε τι ακριβώς φέρνει στους Ιχθύς, στα γενικά πράγματα, στο asimbio.gr. Έχω ένα πολύ ωραίο άρθρο, κατατοπιστικότατο.